Καλησπέρα, κυρία Αραπίδου. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, καταρχήν για το θέμα, για το πρόβλημα, αν υπάρχει τέτοιο, προσέγγισης των δύο πλευρών, δηλαδή αυτών που ζητούν εργασία και αυτών που προσφέρουν εργασία, και τι είδατε από τη σημερινή διαδικασία. Λοιπόν, την εμπειρία που φέραμε στο Ηράκλειο, ουσιαστικά φέρνουμε από άλλες παρόμοιες τέτοιες δράσεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Όπου ουσιαστικά αυτό που κάνουμε, όπως σωστά είπατε, είναι να φέρνουμε στον ίδιο χώρο και στον ίδιο χρόνο υποψηφίους και επιχειρήσεις που αναζητούν στελέχη. Όσον αφορά το συγκεκριμένο πληθυσμό, υπάρχει μία δυσκολία και από το πολιτισμικό κομμάτι να κατανοήσουν ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, τέτοιες δράσεις όπου ουσιαστικά μπορείς να συμμετέχεις πηγαίνοντας με το βιογραφικό σου και να δίνεις μικρές συνεντεύξεις και να γνωρίζεις εργοδότες. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι να γεφυρώνουμε την προσφορά με τη ζήτηση. Να δίνουμε αυτή τη δυνατότητα δηλαδή στις δύο πλευρές να ανταμώσουν. Αυτό το κάνουμε πολλές φορές υποστηρίζοντας με διερμηνία τους ανθρώπους που ενδεχομένως τα ελληνικά τους και τα αγγλικά τους δεν παρκούν. Οπότε οι συγκεκριμένες δράσεις πραγματικά υποστηρίζονται και πλησιώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να έρχονται πιο κοντά οι δύο ομάδες. Είναι αφορά όμως αυτή η δράση μόνο αλλοδαπούς, κυρία Αραπίδου, ή και κάποιος Έλληνας μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ακριβώς το πρόγραμμα Ήλιος είναι ένα ενταξιακό πρόγραμμα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένταξη κάνοντας διακρίσεις. Mm. Αυτό σημαίνει ότι οι δράσεις, τέτοιες δράσεις είναι πάντοτε συμπεριληπτικές. Είναι δηλαδή ανοιχτές σε όποιον υποψήφιο αναζητά εργασία. Γι' αυτό και φυσικά συνεργαζόμαστε με τοπικές αρχές. Στην προκειμένη περίπτωση η συγκεκριμένη εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και φυσικά συμμετείχαν οι αναπτυξιακοί Ηρακλείου, το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών και το Συμβούλιο Ένταξης Προσφύγων και ο Πλοηγός. Οπότε εμείς υποστηρίζουμε τις τοπικές συνέργειες, φέρουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχουμε από παρόμοιες δράσεις προκειμένου να εκπαιδευόμαστε όλοι παράλληλα. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή εκπαιδεύουμε τους εργοδότες σε σχέση με τον πληθυσμό, με τα έγγραφά τους, με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, με τις διαδικασίες προκειμένου να πάρει κάποιος καθεστώς πρόσφυγα, και φυσικά εκπαιδεύουμε και τον πληθυσμό στο να μπορεί να ανταποκριθεί σε μια τέτοια δράση και στο μέλλον όταν οι δικές μας υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες. Δηλαδή όταν ο ΑΕΔ για παράδειγμα κάνει μια παρόμοια δράση να θυμηθεί ότι ναι, μπορώ και εγώ σαν ισότιμο μέλος της κοινωνίας να συμμετέχω πηγαίνοντας με το βιογραφικό μου γιατί το έχω ξανακάνει στο παρελθόν στην τάδε εκδήλωση. Mm-hmm. Ναι, είναι καλό να ξέρουμε έτσι τους κανόνες του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι, κυρία Αραπίδου, εσείς είδατε, γιατί αυτό είναι ένα βασικό θέμα, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που αναζητούν δουλειά και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και δυσκολίες και στερεότυπα στο να προσεγγίσει κάποιος, όχι μόνο μια εταιρεία, μια επιχείρηση, και σε μια πιο οικογενειακή εταιρεία, παραδείγματος χάρη, πιο μικρή, να προσεγγίσουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια άλλη κουλτούρα, έρχεται από αλλού, το γνωρίζουμε αυτό κακά τα ψέματα. Όμως είδατε τις εταιρείες που συμμετείχαν, που θέλουν να προσλάβουν, είδατε αυτά που ζητούν να μπορούν να τα βρίσκουν στους ανθρώπους οι οποίοι προσήλθαν ή θα προσέλθουν, να πούν ότι είμαστε παρόντες σε αυτό. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ με ασφάλεια να μεταφέρω ότι πραγματικά οι επιχειρήσεις της Κρήτης ανταποκρίθηκαν πολύ θερμά στο κάλεσμά μας. Mm. Είχαμε 22 επιχειρήσεις που συμμετείχαν με περίπτερο για συνεντεύξεις και πραγματικά δεν βρήκαμε κανένα εμπόδιο όσον αφορά ρατσισμό
αγωνιστικές πρακτικές mm-hmm. κτλ. Ήταν πραγματικά πολύ ζεστό η ζεστή υποδοχή που είχαμε εδώ. Όσον αφορά τώρα τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης, αν ταιριάζουμε τις δεξιότητες των ανθρώπων, αυτό εξαρτάται πάντοτε από το τι αναζητάει η εταιρεία και φυσικά από το προφίλ των ανθρώπων, των υποψηφίων που συμμετέχουν. Εδώ σήμερα προσπαθήσαμε να έχουμε μια ποικιλία από κλάδους. Δεν είπαμε ότι μόνο ο τουρισμός, γιατί ξέρουμε ότι η Κρήτη πραγματικά είναι η βαριά της βιομηχανία ο τουρισμός, αλλά προσπαθήσαμε να υπάρχει μια ισορροπία. Οπότε είχαμε και μονάδες παραγωγής, είχαμε και μεταποίηση, είχαμε και λιανεμπόριο. Οπότε θέλουμε να δίνουμε όλες τις προοπτικές στους ανθρώπους που δεν έχουν απαραίτητα και τα ίδια προσόντα. Οπότε σήμερα, εκτός από ανειδίκευτους εργάτες που συνήθως θεωρούμε ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με προσφυγικό παρελθόν προφίλ, είχαμε πραγματικά και θέσεις οι οποίες ξεπερνούσαν το ανειδίκευτο προσωπικό και θέλανε πραγματικά προσόντα. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι ήταν συμπεριληπτικό από κάθε άποψη. Δεν ήταν δηλαδή στοχευμένο μόνο στον προσφυγικό πληθυσμό, ούτε σε έναν πληθυσμό που δεν έχει προσόντα. Ναι. Είναι βέβαια, υπάρχουν και αυτές οι ανάγκες βέβαια, κυρία Ραπίδου. Από την άλλη υπάρχει και ένα θέμα, γιατί ακούμε βέβαια σε διάφορους κλάδους και στον αγροτικό, ότι λείπουν άνθρωποι οι οποίοι θα εργαστούν στη γη, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, ακούμε στον τουρισμό ότι επίσης λείπουν άνθρωποι από αυτόν τον κλάδο στην Κρήτη και σε άλλα νησιά όμως γενικότερα. Και από την άλλη να δούμε ότι υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν ή μπορούν να εκπαιδευτούν για να προσφέρουν. Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρητικά δεν μπορώ να πω εγώ ότι με τέτοιες δράσεις θα λύσουν το πρόβλημα στελέχωσης στον αγροτικό τομέα ή στον τουρισμό. δεν είμαι τόσο αισιόδοξη. Βάζουμε απλά ένα λισαράκι. Αυτό όμως που μπορώ να πω με ασφάλεια είναι ότι γίνεται μία αυτή η γεφύρωση μεταξύ των δύο ομάδων είναι απαραίτητη προκειμένου να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και όπως είπατε, ας πούμε, για την εκπαίδευση, είναι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να μείναν εκτός αγοράς εργασίας για πάρα πολύ καιρό. Ακόμα και μία δεξιότητα, συγκεκριμένη τεχνική δεξιότητα να είχαν, όταν μένεις εκτός εργασίας για 2 και 3 χρόνια και πας και σε έναν τόπο ο οποίος ακολουθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα, πρότυπα, εκεί μπορεί όντως να χρειαστεί να κάνεις μια επιμόρφωση, να πας ένα βήμα πιο πέρα αυτό που φέρει σαν δεξιότητα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα τέριαζαν σε διαφορετικές θέσεις απασχόλησης, αλλά σίγουρα αυτό που λέτε έχει μεγάλη σημασία, να μπορούν και οι εταιρείες να επενδύσουν σε αυτούς για να μπορέσουν να τους κρατήσουν, για να μην έχουμε και αυτή την συχνή, ας πούμε, διαρροή ανθρώπινου δυναμικού. Και όσον αφορά τώρα την Κρήτη, θέλω να σας πω ότι γενικότερα, επειδή και η σεζόν είναι αρκετά μεγάλη και επειδή ακριβώς υπάρχουν αρκετές θέσεις απασχόλησης οι οποίες μπορεί να καλύπτονται διαδοχικά από τον πληθυσμό, και επειδή εμάς μας ενδιαφέρει η ένταξη, που σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει απαραίτητα να δουλέψει κάποιος 3 μήνες ή 5, θέλουμε να υπάρχει ένα σταθερό εισόδημα για να μπορεί ο οικογενειάρχης να μείνει ή κάποιος νέος να φτιάξει την οικογένειά του εδώ. Ποντάρουμε πολύ στο νησί για αυτήν ακριβώς την πρακτική, ότι μπορεί να προσφέρει θέσεις απασχόλησης και προοπτικές σε κόσμο όλο το χρόνο. Και είναι σημαντικό αυτό που λέτε, είναι και ένα μεγάλο νησί, υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι που μπορούν να δώσουν την ευκαιρία σε κάποιον άνθρωπο. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Ραπίδου, γιατί μας δώσατε αυτή την εικόνα και ελπίζουμε αυτό που έγινε να έχει μια καλή συνέχεια και εδώ πια τοπικά από τις, και όχι μόνο τις 22 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην ημέρα καριέρας που οργανώθηκε. Και εμείς το ευχόμαστε. Νομίζω πως είναι μια αρχή αυτό που έγινε σήμερα εδώ και με το Δήμο Ηρακλείου και είμαι σίγουρη πως θα υπάρξουν παρόμοιες συνέργειες και στο μέλλον. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε και καλή δύναμη, κυρία Ραπίδου. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.